Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία με τις ερωτήσεις σας προς τον προπονητή μας, τον κύριο Αναστασιάδη. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ασφαλώς και με μία ήττα από μία ομάδα όπως η Εστονία δεν μπορεί να είστε ευχαριστημένος, ανεξάρτητα αν η ομάδα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, δεν άξιζε για να χάσει. Ωστόσο, μετά από το δεύτερο μάτς βλέπετε ότι η εθνική ομάδα έχει περισσότερα πράγματα που χρειάζεται να φτιάξει από όσα πιστεύατε πριν από μια εβδομάδα. Όχι, ίσα-ίσα σήμερα βάλαμε κάποια πράγματα παραπάνω στην ομάδα. Δημιουργήσαμε περισσότερες προϋποθέσεις για να κάνουμε γκολ, είχαμε περισσότερες φάσεις. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο ακόμη. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιμετώπισαν το παιχνίδι. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να τους πει ότι δεν βάλαν τα πόδια τους, δεν τρέξανε, ότι δεν είχαν διάθεση. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε ευχαριστημένοι. Το θέμα είναι ότι χάσαμε μια ομάδα η οποία είναι υποδιέστερη από εμάς σίγουρα. Είμαστε στενοχωρημένοι, είμαστε πικραμένοι γιατί θέλαμε να κερδίσουμε για να έχουμε και τη δεύτερη θέση. Είναι πολλά τα μείον μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν τα παιδιά. Δεν ξέρω εσείς τι είδατε, αλλά εγώ βλέπω μια διάθεση, βλέπω μια προσπάθεια μεγάλη από τους περισσότερους, έτσι. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε σίγουρα. Ναι, μισό λεπτό. Καλησπέρα. Δημήτρη Λουσό από το gazeta.gr. Ήμουν έτοιμο να ρωτήσω σχετικά με το αν σα προβλημάτισε η διάθεση των παικτών τουλάχιστον συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι, αλλά με καλύψατε. Είπατε ότι είστε ικανοποιημένο από αυτό. Τι θεωρείτε λοιπόν ότι. Ποια ήταν η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο match με τη Φιλανδία, δηλαδή πού υστέρησε σήμερα η ομάδα συγκεκριμένα στο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, στο παιχνίδι με τη Φιλανδία, που είναι καλύτερη ομάδα από τη σημερινή που παίξαμε, ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Και τα πράγματα μετά έγιναν πολύ πιο εύκολα όσον αφορά τη διατήρηση του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα δεύτερο γκολ του προηγούμενου παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις να προηγηθούμε εμείς, δεν τα καταφέραμε και βάλαμε ένα γκολ μόνοι μας. Χωρίς ευκαιρία μια ομάδα προηγείται. Δεν είναι δικαιολογία προς Θεού. Πιστεύω ότι σήμερα ήταν μια αγωνιστική μέρα η οποία σημαίνει πολύ σπάνια. Γι' αυτό είπα ότι δεν μπορώ εγώ να προσάξω στα παιδιά τίποτα από όλα αυτά όσον αφορά δηλαδή τη διάθεση, την προσπάθεια κλπ. Αριστερά. Κόουτς, θέλω το σχόλιο σας στην εξής παρατήρηση. Αν είστε ευχαριστημένος από τη διάθεση των παικτών, όπως είπατε, και σήμερα πήγαν και καινούργια πράγματα στο παιχνίδι από το προηγούμενο, αλλά το αποτέλεσμα αυτό είναι αυτό που είναι, τότε ή κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την ποιότητα των παιδιών ή έχετε κάνει λάθος εκτίμηση για τις ικανότητες τους. Τι από τα δύο σημαίνει. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο. Αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ εύκολες να γίνουν. Οι απαντήσεις σε μια εβδομάδα, να πούμε ότι πετάμε στα σύννεφα, είμαστε μαδάρα ή να πούμε ακριβώς το αντίθετο, ότι η ποιότητα των παιδιών, ας πούμε, δεν είναι αυτή που θα αρμόζει και θα αξίζει στην εθνική ομάδα, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει, αλλά όχι από την πλευρά τη δική μου. Πρώτον, γιατί δεν έχω, πιστεύω και όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποδόσφαιρο, γνωρίζουν ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, και οποιαδήποτε εκτίμηση να κάνω θα είναι λάθος. Είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Προσέξτε, δεν έχω δηλαδή καμιά αμφισβήτηση για αυτά που μου λέτε. Απλά
αλλά και εμείς θα προβληματιστούμε. Απλά θέλω να πω μόνο το εξής. Ότι μέσα από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, άσχημο αποτέλεσμα, μπορείς να βγάλεις και θετικά συμπέρασματα. Δεν είναι όλα άσχημα, δεν είναι όλα κακά. Καμιά φορά συμβαίνουν αυτά για να μας κάνει πιο δυνατούς, να μας κάνει πιο προσεκτικούς, να μας κάνει πιο... να προετοιμαζόμαστε καλύτερα και σωματικά και ψυχικά και διανοητικά για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα και για τα περισσότερα παιδιά. Και ελπίζω και πιστεύω ότι θα, από αυτό το άσχημο, όντως πολύ άσχημο αποτέλεσμα, εγώ δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα, όπως δεν το περίμενε σχεδόν κανείς, πιστεύω να βγάλουμε θετικά συμπεράσματα για να μπορέσουμε να κάνουμε την ομάδα καλύτερη. Όχι να την αναθεματίσουμε ή να υπερβάλλουμε για τις δυνατότητές της. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για τον προπονητή μας. Παρακαλώ, ναι, πίσω ο κύριος Δαμπύρης. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, φεύγοντας όπως όλα δείχνουν από το Ολυμπιακό Στάδιο και την εικόνα που είδαμε σήμερα, δεν νομίζω να έχουν να κάνουν μόνο με την εικόνα της εθνικής ή την βαθμολογία. Νιώθετε ότι μπορεί η Εθνική να βρει μια πολύ πιο ζεστή έδρα εν ώψη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, είτε αυτή είναι στην περιφέρεια είτε είναι στην πρωτεύουσα. Ευχαριστώ. Εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το πιστεύω γιατί πιστεύω στον πολύ κόσμο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση εντελώς διαφορετική από ό,τι υπήρχε. Ελπίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δώσει σε κάποιον είναι να του πεις ότι εγώ προσπαθώ. Μπορεί οι δυνατότητές μου, ο καθένας μπορεί να το βλέπει όπως θέλει, να κρίνει όπως θέλει, να πει ό,τι θέλει. Οι δυνατότητες της ομάδας είναι αυτές ή όχι. Δεν σας κρύβω όμως εγώ ότι επειδή δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, σε τέτοια παιχνίδια που παίξαμε σήμερα εμείς, όταν έχουμε κερδίσει τόσο πολλά στημένα και γνωρίζω ότι το 80% των γκολ μπαίνουν από στημένα, εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη αδυναμία λόγω των απουσιών σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχαμε δηλαδή δύναμη στον αέρα. Κάτι το οποίο το είχαμε με τη Φιλανδία. Αν θα δείτε τις περισσότερες φάσεις, κάθε φορά που γινόταν στημένο, εμείς ήμασταν πάρα πολύ επικίνδυνοι να βάλουμε τέρμα. Ενώ σήμερα δεν έγινε αυτό και κάποιες στιγμές που γίνανε ορισμένα πράγματα, χαθήκανε κάποιες φάσεις, τις οποίες ίσως θα μπορούσαμε να τις κάνουμε γκολ. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Είναι όμως ένας λόγος για να προβληματιστούμε και να το δούμε αυτό το θέμα. Αυτό ήταν ένα θέμα για μένα πολύ σημαντικό σήμερα και απαντώ στην προηγούμενη ερώτηση για να καταλάβετε. Αλλά πιστεύω ότι και με αυτή την εικόνα που είχαμε σήμερα, η οποία για μένα δεν ήταν άσχημη, θα μπορούσαμε, αν είχαμε καλύτερα στημένα, είχαμε καλύτερες προϋποθέσεις, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, χωρίς να σημαίνει ότι θα είχαμε κερδίσει, έτσι. Γιατί, σας είπα, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει από την αρχή ότι δεν σε θέλει σήμερα. Είναι κάτι διαφορετικό. Πιστεύω όμως, επειδή απαντώ στην ερώτησή σας, πιστεύω ότι εμείς θα κάνουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να περάσω εγώ στον κόσμο και το έχω περάσει στα αποδυτήρια, ότι πρέπει, κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Τώρα, το πόσο θα το καταφέρουμε είναι καθαρά θέμα χρόνου, να το δούμε. Ευχαριστήκατε πάρα πολύ τις ερωτήσεις. Μπορώ να κάνω λίγο. Βεβαίως. Δεν πρόβλημα. Βεβαίως. Εξάντη, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την παρουσία του Ευθύμη Κουλούρη στη τάξη της ομάδας και την απόφαση να ενισχύσει τελικά αύριο την Εθνική Ελπίδα. Πρώτα απ' όλα, αν όντως ήταν στο πλάνο σας σήμερα να χρησιμοποιηθεί ως βασικός, και δεύτερον, πότε λήφθη η απόφαση τελικά να μην χρησιμοποιηθεί ώστε να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδα, καθώς και γιατί επιλέχθηκε να βρεθεί στην Εθνική Ανδρών σε αυτό το πακέτο αγώνων που, ας πούμε, δεν ήταν της ίδιας χρησιμότητας, αν θέλετε την έκφραση,
σε σύγκριση με, με τη μάχη που δίνει ελπίδες να βρεθούν στο Euro, δηλαδή σε δύο κρισιμότατα παιχνίδια με την Αυστρία. Ευχαριστώ. Είναι καλή ερώτηση. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι το προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε εμείς εδώ με τη Φιλανδία, εμείς θέλαμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό με 2-0. Θέλαμε δηλαδή να έχουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτό το παιχνίδι. Και γι' αυτό ήρθε ο Κουλούρης μαζί μας. Συν το ότι το πρώτο παιχνίδι των ελπίδων ήταν μέσα στην έδρα μας. Και πιστεύαμε ότι θα μπορούσαν τα υπόλοιπα παιδιά να ανταποκριθούν σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Κουλούρης χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν δηλαδή στην ομάδα. Έπαιξε. Εγώ σήμερα πήρα την απόφαση. Είχα στην αρχή πάρει την απόφαση να τον βάλω τουλάχιστον να το ξεκινήσω. Και ανάλογα να δω πώς θα πάει το παιχνίδι να λειτουργήσει. Αλλά μετά είδα ότι άρχισε να βρέχει. Στο ίδιο γήπεδο λέω: αν θα τραυματιστεί, δεν θα έχει καμία πιθανότητα να πάει εκεί. Οπότε αυτή την απόφαση την πήρα εγώ προσωπικά. Απλά το θέμα είναι το εξής, ότι δεν νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν ότι δεν έπαιξε ο Κουλούρης σήμερα και δεν είναι το κόλλο. Θα ήταν ίσως μια καλύτερη. Να το δεχτώ. Αλλά δεν νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.